θα έχουμε και τώρα. Αν σας στενοχωριέμαι, γιατί δεν μπορώ να δω τους ειδικούς μου. Θα τους δείτε. Μα γι' αυτό τα κάνουμε αυτά όλα. Γι' αυτό κάνουμε και τους εμβολιασμούς. Με αγωνία και προσμονή ώστε να αποκτήσουν την πολυπόθητη ανοσία και να σφίξουν ξανά στην αγκαλιά τους εγγόνια και αγαπημένα πρόσωπα, προσέρχονται οι πολίτες στο εμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου Χανίων. Το δεύτερο. Πάμε να περάσει το λαϊόρο, να πάμε σπίτι. Είναι το σημαντικότερο βήμα και πάντα πρέπει να λειτουργούμε με γνώμονα, έτσι και πηξίδα, το όφελος της υγείας μας και της υγείας των συμπολιτών μας. Άνθρωποι που έζησαν όλο αυτό το διάστημα απομονωμένοι κάνουν την πρώτη είτε και τη δεύτερη δόση του εμβολίου με την ελπίδα να απαλλαγούν από το φόβο και την αγωνία της βαριάς λίμωξης που μπορεί να προκαλέσει ο κορονοϊός. Σήμερα θα κάνουμε τη δεύτερη δόση του εμβολίου, να ολοκληρώσουμε έτσι, για να είμαστε καλά, να αποκτήσουμε υγεία, να βλέπουμε τα εγγονάκια μας, να μπούμε πάλι σε ρυθμούς. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Πρέπει να το κάνουμε όμως, γιατί χρειάζεται. Ο φακός της Κρήτη TV βρέθηκε στο νοσοκομείο Χανίων που διαθέτει 3 εμβολιαστικές γραμμές και δυνατότητα για τέταρτη, ώστε να επιταχύνει ακόμη περισσότερο τους εμβολιασμούς. Ήδη και σε χρόνο ρεκόρ έχουν γίνει 10.000 εμβόλια. Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, λοιπόν, αυτές τις μέρες έχει φτάσει τους 10.000 εμβολιασμούς σαν αυτόνομο εμβολιαστικό κέντρο. Και είναι έτοιμο να αυξήσει τη δυνατότητά του και για παραπάνω εμβολιασμού. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος να εμβολιαστεί, γιατί εκεί μπορούμε να προλάβουμε ο ιός, ανταγωνιζόμαστε δηλαδή τις μεταλλάξεις του ιού. Το να εμβολιαστεί ο κόσμος και να μπορέσουμε να έχουμε μια ανοσία γέλης, εάν το καταφέρουμε πολύ νωρίτερα από τις μεταλλάξεις, ο ιός τι κάνει? Οι μεταλλάξεις του ιού είναι η προσπάθειά του να επιβιώσει κι αυτός. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε έναν αγώνα δρόμου. Η διοίκηση του νοσοκομείου και το υγειονομικό προσωπικό του εμβολιαστικού κέντρου παρακολουθούν την υγεία των ηλικιωμένων πολιτών που προσέρχονται για να εμβολιαστούν αυτή την περίοδο, προσπαθώντας να λύσουν όλες τις απορίες τους. Θα προσέχετε λιγάκι, για τις υπόλοιπες 20-25 μέρες να κάνετε και την ανοσία σας όπως πρέπει, και θα μας βοηθήσει αυτό να ξαναπιάσουμε τους ρυθμούς μας. Να αποκλειτώσουμε το κορονοϊό. Αυτό παλεύουμε, εντάξει. Τώρα πιάνουμε τα 82, βαδίζουμε. Αν θα τα βγάλαμε, περάσουμε τον κορονοϊό, θα πιάσουμε τα άλλα 18 χρόνια, να πιάσουμε τα 100. Βλέπουμε. Όλα καλά. Όλα καλά και μακάρι να εμβολιαστούν οι άνθρωποι όσο το δυνατόν νωρίτερα, για να έχουμε και την ανοσία. Δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικά ακυρώσεις και τα ραντεβού τήρονται σε ποσοστό 98 έως και 100%. Μάλιστα ήταν πρωτόγνωρο, ιδιαίτερα για τις ηλικίες 85 άνω, 90 άνω, αλλά και τώρα, όπου ελάχιστες δόσεις χάνονται και καλούμε τις εφεδρίες από τις ένοπλες δυνάμεις και τα λοιπά, και τους υγειονομικούς που δεν έχουν εμβολιαστεί, όπου είχαμε συμμετοχή 97, 98, 99 και 100% ορισμένες μέρες, και είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό.